Μια απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το πρωί στο Ολυμπιακό Μέγαρο οι εκδηλώσεις για την Ολυμπιακή Μέρα. Μια διαφορετική και όμορφη μέρα έζησαν σήμερα όσοι βρέθηκαν στο Ολυμπιακό Μέγαρο για να γιορτάσουν την Ολυμπιακή Μέρα που διοργάνωσε η ΚΟΕ σε συνεργασία με τον Δήμο Στροβόλου. Είναι η μέρα που άρχισε ο κόσμο να στρέφεται στις ελληνικές επιδιώξεις, στις ελληνικές συνήθειες και είναι η μέρα η οποία σηματοδοτεί την έναρξη των κοινωνιών να αρχίσουν να αποδέχονται ιδεολογίες, αρχές και αξίες. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιελάμβανε αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρο για ενήλικες και 800 μέτρο για παιδιά. Συνδιοργανωτής ήταν το Σωματείο Περικλής Δημητρίου. Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος 20 αθλητικές ομοσπονδίες, αθλητές των οποίων έκαναν επίδειξη των αθλημάτων τους. Ας σημειωθεί ότι όσοι συμμετείχαν στην Ολυμπιακή Μέρα τους απονεμήθηκαν ειδικά αναμνηστικά διπλώματα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής υπογεγραμμένα από τον πρόεδρο της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ, και τον πρόεδρο της ΚΟΕ, Ντίνο Μιχαηλίδη. Χορηγός των εκδηλώσεων ήταν η ΟΠΑΠ Κύπρου.